έπαιξαν τον Απόλλωνα σε ένα αγώνα ψυχής και αντοχής, θα λέγαμε, και πέρασε την επόμενη φάση του κυπέλλου. Τώρα που πέρασαν κάποιες μέρες, πώς θα περιγραφές αυτή τη στιγμή πρόκριση? Σε όλες οι αντιδράσεις όλων και η χαρά που πήραν όλοι από εμάς μες στην ομάδα μέχρι τον κόσμο ήταν κάτι που δεν το είχα ξαναζήσει. Καταλάβαινα ότι είναι πολύ σημαντικό για όλους, αλλά είδα ότι τελικά είναι μεγαλύτερο από αυτό που περίμενα. Ήταν μια πρόκληση που πραγματικά έδωσε ενέργεια σε όλη την ομάδα και σε όλο τον οργανισμό της ΑΕΛ. Είναι η αλήθεια ότι ο κόσμος συζητά ότι πλέον η καλή απόδοση συνδυάζεται και με τα αποτελέσματα, πράγμα που δεν γινόταν προηγουμένως. Ποιος είναι ο επόμενος στόχος που θέλετε να διορθώσετε στο οικοδόμιο? Αυτό που σίγουρα χρειάζεται περισσότερο είναι η διάρκεια. Να συνεχίσουμε, κυρίως να μεγαλώσουν τα διαστήματα που παίζουν καλά, γιατί πραγματικά η ομάδα έχει αρκετές στιγμές που είναι καλή μέσα στο γήπεδο. Όσο μπορούμε να το μεγαλώσουμε αυτό το διάστημα για να είμαστε κυρίαρχοι όσο μπορούμε στα περισσότερα μάτς που έρχονται. Πριν το πρώτο αγώνα κυπέλλου με την Ομόνια, μεσολαβεί ένας εκτός έδρας αγώνας με τον Ολυμπιακό Λευκοσίας στο Γάσιπι. Πόσο έτοιμη είναι η ομάδα και ποια θα είναι η προσέγγιση αυτού του αγώνα? Νομίζω ότι είναι κάτι που είπα και την προηγούμενη εβδομάδα πριν το μάτς με την ΠΑΕΚ, ότι αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα είναι να κερδίζει. Ασφαλώς, όπως κερδίζαμε το προηγούμενο μάτς, θα ήθελα να συμβεί και σε αυτό, αναγνωρίζοντας και τις δυσκολίες αλλά και τον αντίπαλο. Η ομάδα έχει στόχο τη νίκη για να διατηρήσει καλή ψυχολογία. Οι νίκες δίνουν καλή ψυχολογία. Για να μείνει συγκεντρωμένη, η νίκη σε κρατάει σε καλύτερη κατάσταση από το οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα. Στον αγώνα με τον Απόλλωνα για το κύπελλο, είχαμε μια πολύ καλή παρουσία του κόσμου σε σχέση με τα φετινά δεδομένα. Ίσως ήταν η καλύτερη παρουσία του κόσμου. Πώς το ζήσατε εσείς, σαν Σάβα, σαν προπονητής, ποια είναι τα συναισθήματά σας? Όπως είπα και μετά το τέλος του μάτς, ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα ότι παίζουμε στο γήπεδο μας. Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα ότι δεν είμαστε μόνοι μας, είναι και άλλοι μαζί μας. Και αυτό ήταν ό,τι καλύτερο έχει συμβεί μέχρι τώρα στο διάστημα που βρίσκομαι στην ΑΕΛ. Και ένα μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας. Η προπόληση για τον πρώτο αγώνα κυπέλλου με την Ομόνια έχει ήδη ξεκινήσει από την περασμένη Τρίτη. Θέλουμε το μήνυμά σας προς τον κόσμο. Ότι όσο μπορούμε το τεχνικό team και τα παιδιά και οι ποδοσφαιριστές προσπαθούμε να είμαστε συγκεντρωμένοι. Εμείς θα είμαστε εκεί και θα είμαστε όπως πρέπει. Θέλουμε να είναι και εκείνο. Ευχαριστούμε.